Ορίστε. Ισούπισα, να, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Στον Ευρωκόπη δράμας ο χειμώνας έφτασε. Το θερμόμετρο αυτό έδειχνε σήμερα το πρωί μόλις 2 βαθμούς πάνω από το 0. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 6 βαθμούς Κελσίου. Τα βουνά καλύφθηκαν με χιόνι και οι κατοίκοι έχουν αρχίσει ήδη να ανάβουν σόμπες, καλοριφέρ και τζάκια. Και πότε θα σβήσει τώρα? Τώρα θα σβήσει το Μάιο. Το Μάιο. Τα ξύλα είναι απαραίτητα για να ζεσταθούν φέτος το χειμώνα οι κάτοικοι του Νευροκοπίου. Και όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, η προετοιμασία ξεκινά από πολύ νωρίς. Βέβαια, για σπίτι είναι αυτά, είναι για λέβητα. Για χειμώνα θα περάσουμε για ζέστα. Αυλές και αποθήκες γέμισαν με ξύλα. Θα φτάσουν τώρα αυτά τα ξύλα για το χειμώνα? Λέμε να φτάσουν, αλλά εξαρτάται το χειμώνα. Άμα κάνει βάρη χειμωνιά, λίγο δύσκολα. Και αυτό γιατί ούτε το επίδομα θέρμανσης φτάνει, ούτε και τα ξύλα που παίρνουν από το δασαρχείο ευπαθείς και συνταξιούχοι του ΟΓΑ είναι αρκετά. Και με πολλά ξύλα, λίγα μας δίνουν. Πρέπει να πάμε στο βουνό να πάρουμε. Δύσκολο είναι το βουνό. Μας δίνουν τόσο λίγα χωρικά που δεν μας φτάνουν ούτε για 3 μήνες. Τον υπόλοιπο μήνα οικονομία. Ενώ εσείς χρειάζεστε 6-7 μήνες. Έτσι, οι περισσότεροι αναγκάζονται να συμπληρώσουν ξύλα αγοράζοντας από το εμπόριο. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε πολλά ξύλα. Είναι ακριβά. Φέτος ένας τόνος ξύλα κοστίζει 140 με 150 ευρώ. Δεδομένου ότι ένα σπίτι στον Ευροκόπη χρειάζεται 10 με 15 τόνους ξύλα το χρόνο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 2.000 ευρώ. Για αυτούς που δεν εργάζονται, για αυτούς που δεν έχουν, είναι σίγουρα δύσκολα. Εδώ το επίδομα θέρμανσης πρέπει να φτάσει στο ανώτερο σημείο. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο στη διάρκεια ο χειμώνας εδώ. Τα τζάκια φούντωσαν και στα Καλαβρυτά. Στην ορεινή Αχαΐα, όπως μπορείτε να δείτε, οι κάτοικοι έχουν ανάψει τα τζάκια. Καθώς ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, ο υδράγυρος έχει πέσει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Τζάκια, καλοριφέρ, όλα στο φούλ από εδώ και πέρα. Οι κάτοικοι έχουν ήδη αρχίσει να βάζουν πετρέλαιο. Η τιμή όμως που φτάνει και το 1,41 ευρώ το λίτρο είναι αποθαρρυντική. Ο χειμώνας δεν βγαίνει στα ορεινά μέρη. Πρέπει να κάνουν και εδώ η κυβέρνηση μια τιμή διαφορετική στην επαρχία. Θα πρέπει να πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου και να ανέβει και το επίδομα θέρμανση στα ορεινά τουλάχιστον. Εσείς καίτε και 500 λίτρα όλο το χρόνο στο Αίγιο και στην Πάτρα, ενώ εμείς εδώ στα Καλάβρυτα 500 λίτρα θα καίμε σε ένα μήνα. Στα Καλαβρυτά, άλλωστε, οι κάτοικοι ανάβουν θέρμανση μέχρι και τον Μάιο, τις περισσότερες φορές 24 ώρες το 24ωρο.